Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την χρονική επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης των διοδίων προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε το κόστος για τους οδηγούς να μειωθεί. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια σκέψη που έχει ο Υπουργός των Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Σπύρτης, ο οποίος ουσιαστικά αυτό που έχει φέρει να έχει προτείνει στους κατασκευαστές που εμπλέκονται με τα διόδια είναι να υπάρχει παράταση, επέκταση, το χρονική επέκταση των συμβάσεων, με αντάλλαγμα όμως το να μειωθεί το αντισταθμιστικό όφελος, το οποίο με τη σειρά του θα περάσει στους οδηγούς, ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος αναδιέλευση. Είναι ένας τρόπος αυτός ώστε εμέσως να υπάρχει μια ελάφρυνση για τους οδηγούς, οι οποίοι τελικά θα δουν ότι θα πληρώνουν λιγότερα χρήματα για τις διαδρομές που κάνουν. Αν μάλιστα αυτή η σκέψη συνδυαστεί και με τα ηλεκτρονικά διόδια, τα οποία όπως φαίνεται είναι στα σκαριά, είναι κάτι που το περιμένουμε να το δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία, τότε αναμένεται να δούμε μια ουσιαστική μείωση. Ακριβώς, ειδικά για εκείνους που κάνουν καθημερινά ή αρκετά συχνά διαδρομές και μάλιστα συγκεκριμένες διαδρομές και όχι τόσο μεγάλες, και αυτό αναφέρομαι κυρίως σε ηλεκτρονικό σύστημα, αυτό μπορεί να είναι μια ουσιαστική ελάφρυνση επίσης. Αυτό ένα, κάτι άλλο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με αυτή την πρόταση που έχει κάνει είναι ότι εφόσον υπάρχει αυτή η χρονική επέκταση, τότε θα μπορέσουμε να δούμε και επέκταση και του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων, καθώς θα έχει νόημα για αυτούς που θα πάρουν τις σχετικές συμβάσεις και θα νέμονται τα διόδια για πολλά χρόνια να προχωρήσουν σε αυτές τις επεκτάσεις. Βέβαια, προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει και η κατάλληλη χρηματοδότηση και εκεί μπαίνουν στην εκδότηση και οι τράπεζες, καθώς μιλάμε για πραγματικά μεγάλα έργα, μιλάμε για έργα κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, οπότε εκεί χρειάζεται σοβαρό πακέτο χρηματοδότησης τόσο από τις εγχώριες τράπεζες όσο και από, πιθανότητα και από διεθνές πηγές χρηματοδότησης. Οπότε αυτό είναι μια δεύτερη σκέψη. Όμως αυτό που είναι στα σκαριά και από ό,τι φαίνεται και από την πλευρά των κατασκευαστικών ομίλων υπάρχουν βίκο άωτα, είναι αυτή η επέκταση της σύμβασης, το οποίο στην τσέπη μας θα σημαίνει λιγότερα χρήματα αναδιέλευση. Τώρα το πόσο λιγότερα θα είναι αυτά, μένει να το δούμε ανάλογα με τους όρους, γιατί ως συνήθως αυτά τα πράγματα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η εκτίμηση είναι ότι για να έχει νόημα πάντως θα πρέπει να έχει κάποια μεγάλη αξία. Δεν θα δούμε τα διόδια προφανώς να πέφτουν στο μισό, αλλά θα δούμε κάποια διαφορά, τα οποία ειδικά για όσους κάνουν συχνές διαδρομές μπορεί να έχει μεγάλη αξία.